Έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων για την ανάδειξη των 6 Κυπρίων Ευρωβουλευτών. Η όλη διαδικασία κύλησε ομαλά και χωρίς προβλήματα και γι' αυτό ευχαριστώ όλους τους υποψηφίους και τα εκλογικά τους επιτελεία. Υποβλήθηκαν συνολικά 63 υποψηφιότητες. 61 υποψήφοι διεκδικούν εκλογή μέσα από κομματικούς συνδυασμούς και άλλοι 2 ως ανεξάρτητοι μεμονωμένοι υποψήφοι. Ανάμεσα στους υποψηφίους περιλαμβάνονται και 3 τουρκοκύπριοι πολίτες της Δημοκρατίας. 45 άτομα ή ποσοστό 71% είναι άντρες, ενώ 18 άτομα ή ποσοστό 29% είναι γυναίκες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του περιεκλογής μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νόμο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του περιεκλογής μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων νόμου, από την εκπνοή του χρόνου υποβολής υποψηφιότητων, από τώρα δηλαδή, παρέχεται προθεσμία 24 ωρών, δηλαδή μέχρι τις 12:30 μετά μεσημβρίαν της 25ης Απριλίου για την υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά οποιασδήποτε υποψηφιότητας για τους λόγους που αναφέρονται στο νόμο. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο γραφείο μου, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε ένσταση, το σύνολο των προσώπων που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση που έχει ήδη αναρτηθεί στο χώρο θα περιληφθεί στο ψηφοδέλτιο που θα έχουν ενώπιον τους οι πολίτες στις 9 Ιουνίου 2024. Στην περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις, αυτές θα εξεταστούν και θα αποφασιστούν τάχιστα, ώστε στη συνέχεια οι υποψηφιότητες να οριστικοποιηθούν. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση με το κυβερνητικό τυπογραφείο για ετοιμασία προσχεδίου του ψηφοδελτίου, το οποίο θα παρουσιαστεί αύριο στους εκπροσώπους των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων για τυχόν σχόλια και αφού αυτό οριστικοποιηθεί, θα δοθεί εντολή στο κυβερνητικό τυπογραφείο για να ξεκινήσει η εκτύπωσή του. Εύχομαι σε όλους τους υποψήφιους και υποψήφιες καλή επιτυχία και προσδοκώ στη συνεργασία τους καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου με στόχο την επιτυχή διεκπαιρέωση της εκλογικής διαδικασίας με υποδειγματικό και άψογο τρόπο χωρίς προβλήματα. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες μου στη διοίκηση του Υπουργείου, τον βοηθό Γενικό Εύφορο κύριο Μενέλαο Βασιλείου, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και την Αστυνομία Κύπρου, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την προετοιμασία και την άψογη εκτέλεση της σημερινής διοργάνωσης, η οποία αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό την καλή δουλειά που γίνεται για την οργάνωση αυτών των εκλογών. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εύφορους εκλογής και το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών και των Επαρχιακών Διοικήσεων που εργάζονται ακούραστα και με σθένος πάρα πολλές ώρες καθημερινά για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εκλογών, οι οποίες κατά γενική ομολογία είναι οι πιο δύσκολες που διεξήχθησαν ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ευχαριστώ επίσης τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τις λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας Κύπρου για την καθοδήγηση και την παροχή νομικών συμβουλών. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών για την αγαστή συνεργασία, όπως επίσης όλους εσάς τους λειτουργούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης που μας βοηθάτε να ενημερώνουμε καθημερινά τους πολίτες για τις επερχόμενες εκλογές. Εύχομαι και καλό τους ψηφοφόρους, όπως εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους δίνεται για να προσέλθουν στις κάλπες στις 9 Ιουνίου και να ψηφίσουν τόσο τους εκπροσώπους της Κύπρου στο Ευρωκοινοβούλιο για την επόμενη πενταετία, όσο και για τα αξιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης
η οποία έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας και από την 1η Ιουλίου εισέρχεται στη νέα της φάση. Ευχαριστώ πολύ.